Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στην ελληνική βιομηχανία οχημάτων στη Σύνδο Θεσσαλονίκης έχουν αποκλείσει την πύλη του εργοστασίου. Προσπαθούν να αποτρέψουν τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως θέμα τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι δισέλβο δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους με απότερο σκοπό να μην περάσει η βιομηχανία στα χέρια ιδιωτών. Είναι η χαριστική βολή, όπως σημειώνουμε σε ανακοίνωσή μας για την ΕΛΒΟ. Η ΕΛΒΟ βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου να ξεπουληθεί με τίμημα τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο πίσω με εγκαταστάσεις που εκτείνονται σε 272 στρέμματα. Όπως λέει το προσωπικό, η βιομηχανία είναι νευραλγική σημασία για την άμυνα της χώρας. Είναι συνέχεια ενός δράματος που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια το κομμάτιασμα και του διαμελισμού και η πώληση μια εταιρεία χωρί κανένα μέλλον για του εργαζόμενου. Σήμερα αυτό προσπαθούμε να σταματήσουμε. Προσπαθούμε να σταματήσουμε αυτή τη συνέχεια αυτού του εγκλήματο που γίνεται, παίρνοντα και την έδρα τη εταιρεία που υπάρχει εδώ από την ημέρα έδρασης. Πρώτα απ' όλα, δεν θα αφήσουμε να αλλάξει η έδρα τη επιχείρηση. Δεύτερον, ότι ακόμα και τώρα πρέπει να πάρει απόφαση η κυβέρνηση να σταματήσει τη διαδικασία τη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων τη εταιρεία και τη διαδικασία τη ειδική εκαθάριση. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και συνταξιούχοι. Φύγαμε από την εταιρεία εδώ και 6-7-8 χρόνια και δεν μας δώσαν τα ανάλογα λεφτά. Αργά το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν θα πραγματοποιηθεί και η έδρα της ΕΛΒΟ θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Μετά και τη δέσμευση ότι δεν κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους αφού τα αιτήματά τους ικανοποιήθηκαν. Η ελληνική βιομηχανία οχημάτων οδεύει προς πώληση και δύο εταιρείες έχουν καταθέσει προσφορές για την αγορά του 85% των μετοχών της που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Η ελληνική βιομηχανία οχημάτων τελεί υποπώληση. Δύο εταιρείες έχουν καταθέσει προσφορές για την αγορά του 85% των μετοχών της που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο.